και από την κεντροδεξία, αλλά και από άλλους χώρους οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τώρα και το θέμα που κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό. Φουντώνει η κόντρα του Μάκη Βορύδη με στελέχη του ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αντώνη Σαμαρά, εξέφρασε την δυσαρέσκειά του, ενώ στη μάχη των δηλώσεων για το ποιος κατέστρεψε την Ελλάδα μπήκαν βουλευτές και στελέχη και των δύο κομμάτων, με τον κύριο Βορύδη να βρίσκει συμμάχους στα πρόσωπα των κυρίων Γεωργιάδη και Μανώλη Κεφαλογιάννη. Πόλεμο μεταξύ στελεχών των δύο κομμάτων που συγκυβερνούν προκαλεί η δήλωση του Μάκη Βορύδη πως το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου ευθύνονται για την καταστροφή της χώρας. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος μετέφερε τηλεφωνικά στον Πρωθυπουργό την έντονη δυσφορία τόσο του ίδιου όσο και στελεχών του ΠΑΣΟΚ για την επίμαχη δήλωση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο, σε νέα του δήλωση επέμεινε στην αρχική του θέση. Ως έκφραση ιστορική αναφέρθηκα στις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ του 80 και του Ανδρέα Παπανδρέου για τη διαμόρφωση των ελλημάτων του μεγάλου χρέους και των συγκεκριμένων πολιτικών που ακολουθήθηκαν τότε. Από μια στιγμή είπα ότι είναι ένα ζήτημα η δημιουργία της κυβέρνησης και ένα άλλο ζήτημα η ιδεολογική μάχη. Έτσι όπως την αντιλαμβάνει μια δημοκρατία. Εκτός και αν κάποιος εννοεί ότι επειδή υπάρχει μια κυβέρνηση, αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταυτότητα, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταυτότητα και έχουν γίνει το ίδιο πράγμα. Σφοδρή επίθεση κατά το Μάκη Βορύδη εξαπέλυσε ο νέος εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος εμφάνισε φυλάδιο του ελληνικού μετόπου, στο οποίο ο τότε πρόεδρός του, Μάκης Βορύδης, ζητούσε να πέσει φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Αναφερόμενος στον Κώστα Καραμαλή και τη Νέα Δημοκρατία, τον Κώστα Σιμίτη και το ΠΑΣΟΚ και την αριστερά. Αφήστε τον κύριο Παπανδρέο. Στον κύριο Καραμαλή και στη Νέα Δημοκρατία, φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Αυτό έχει να κάνει με όσα στελέχη έχουν προσωπικές επιδιώξεις εντός των κομμάτων. Το Μάκη Βορύδη υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σίγουρα όμως ο Ανδρέας Παπανδρέου και η πολιτική που ακολούθησε τη δεκαετία του 80 απεδείχε απολύτως καταστροφική για τη χώρα. Γι' αυτό και ο Ανδρέας Παπανδρέου στη δεύτερη του φάση, το 93 ενώ με το τέλος της πρωθυπουργίας του, είχε ασκήσει εντελώς διαφορετική πολιτική από την δεκαετία του 80. Οι διαξηφισμοί στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ επεκτάθηκαν και στο διαδίκτυο. Ο Πάρης Κουκουλόπουλος έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Χουντοδεξιοί τότε, νεοφιλελεύθεροι τώρα, ξέρουν καλά τον αντίπαλό τους. Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Το κακό για αυτούς είναι ότι το ξέρουμε κι εμείς. Η κρίση έχει ονοματεπώνυμο και η βάση είναι χαμένη στη δεκαετία του 80 και αυτή έχει μετακομίσει στον ΣΥΡΙΖΑ του 2013. Η υπόθεση προκαλεί και τριβές στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Τόσο ο Χρήστος Παπουτσής, όσο και οι ευρωβουλευτές του κόμματος, Μαριλένα Κοπά, άφησαν σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς της Ιπποκράτους. Εδώ σαργεί. Ως εδώ η προσβολή της ιστορικής αλήθειας και της προσφοράς του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ. Ως εδώ η ανοχή και η σιωπή. Εκπλήσωμαι με την έκπληξη για τις δηλώσεις Βορύδη. Αγαπητό μου ΠΑΣΟΚ, δεν αρκεί το απεταξάμιν. Με αυτούς συγκυβερνούμε. Η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας για τις ευθύνες του παρελθόντος είναι ανέξοδη, καθώς τα δύο αυτά κόμματα αποτελούν το οργανικό κομμάτι του συστήματος της οικονομικής και πολιτικής διαπλοκής που χρεοκόπησε τη χώρα. Ο κύριος Σαμαράς, χέρι-χέρι με τον κύριο Βενιζέλο, δεν θα μπορούν να στριμώχνονται για καιρό στη σάπια καρέκλα της εξουσίας που τους ενώνει. Οι μέρες τους είναι μετρημένες. Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, οι περισσότεροι υπουργοί απέφυγαν να αναφερθούν στο ΠΑΣΟΚ, με μόνη εξαίρεση τον Υπουργό Πολιτισμού Πάνο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει ισορροπίες και να σβήσει τη φωτιά που άναψε ο Μάκης Βορύδης. Η συμμετοχή της Δημάρ στην κυβέρνηση έδινε την εικόνα μιας κυβέρνησης ευρύτερης συνεργασίας. Τώρα έχουμε συνάψει πολιτικό γάμο με το ΠΑΣΟΚ. Για τη συνεργασία αυτή των δύο κομμάτων βλέπω μια έντονη αμηχανία σε ένα μέρος της κομματικής μας βάσης. Δεν είναι ψέμα ότι το ΠΑΣΟΚ του παρελθόντος έχει συγκεκριμένες ευθύνες για όσα συνέβησαν. Από την άλλη πλευρά όμως είναι απαραίτητο αυτή η κυβέρνηση να πετύχει. Τώρα να αρχίσουμε με το Στράτο Μπαλή. Στράτο, είδαμε ότι πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις σε αυτή η κόντρα. Είχαμε και την επικοινωνία του κ. Βενιζέλου με τον κ. Σαμαρά σήμερα. Με πρωτοβουλία του Υπουργού των Εξωτερικών έγινε αυτό το τηλεφώνημα, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσφορία στην Ιπποκράτους για τις δηλώσεις του κ. Βορύδη. Δηλώσεις οι οποίες, όπως πιστεύουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, γίνονται και για προσωπικές φιλοδοξίες, όπως λένε, του ίδιου. Πρέπει να σου πω πως η κυρίαρχη άποψη που υπάρχει είναι πως δύσκολα θα κλείσει αυτό το μέτωπο, διότι δεν είναι μόνο ο κύριος Βορύδης, ακολούθησαν και άλλες δηλώσεις σήμερα τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, και θεωρούν αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις
των στελεχών της κυβέρνησης, τη συνεργασία που θα έχουν στη Βουλή ή σε κάποια υπουργεία ή σε κάποιους δημόσιους οργανισμούς, εκεί δηλαδή όπου καθημερινά υπάρχει μια τριβή μεταξύ των στελεχών των δύο κομμάτων. Θεωρούν πως θα πρέπει πολύ γρήγορα να κλείσει αυτό το μέτωπο. Πρέπει να σου πω πως αρκετοί από το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον περίμεναν σήμερα να κάνει μια έμεση αναφορά ο κύριος Σαμαρά στην ομιλία του, με την οποία θα παίρνει κάποιες αποστάσεις από τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν έγινε. Υπάρχει αρκετή γκρίνια στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ και πλέον, από ό,τι είδαμε Σπύρο, αυτή δεν περιορίζεται μόνο για τα όσα λέει ο κύριος Βορύδης, αλλά επεκτείνεται και για τη στάση του κυρίου Βενιζέλου απέναντι στην κυβέρνηση και τη συμμετοχή εν τέλει του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, με επικεφαλή τον κύριο Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία φυσικά. Θα μπορούσε να κάνει κάποια έμεση αναφορά στο συνέδριο ο κύριο Σαμαρά, Γιάννη, και εν πάση περιπτώσει και από τις πληροφορίες που έχει στο Μαξίμου, συμμερίζεται αυτή τη δυσφορία που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ και με τον πλέον επίσημο τρόπο, με το τηλεφώνημα του κύριου Βενιζέλου? Κοίταξε, καταρχήν το τηλεφώνημα του κυρίου Βενιζέλου με τον κύριο Σαμαρά, από ό,τι μας έλεγε η κορυφαία κυβερνητική πηγή, έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Σε ήρεμους τόνους, διότι γράφτηκαν διάφορα ότι ο κύριος Βενιζέλος ήταν έξαλλος. Αυτό το οποίο τουλάχιστον έχουμε εμείς ως ρεπορτάζ ήταν ότι ήταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Τώρα, όντως αυτό που λέει ο Στράτος είναι αληθές, ότι κάποιοι περίμεναν και ιδιαίτερα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να γίνει μία αναφορά από τον Πρωθυπουργό στην ομιλία του. Αν θέλεις τη γνώμη μου ή την εκτίμησή μου, επειδή με ρώτησες, δεν νομίζω ότι θα το έκανε ο κύριος Σαμαράς, όπως και δεν το έκανε. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός αρκέστηκε στο να πει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και να αφήσουμε το παρελθόν σε άλλους. Τώρα, να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης και τι απήχηση έχει στο συνέδριο, στη βάση αλλά και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Βορύδης σήμερα βρήκε και δύο υποστηρικτές. Είπε και ο Στράτος πριν, είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης. Είδαμε τις αναφορές τους. Αναφορές ότι η δεκαετία του 80 πλήγωσε πάρα πολύ την χώρα και σε αυτήν οφείλονται αρκετά από τα δεινά. Και πρέπει να σου πω ότι και στη βάση της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι λένε ότι ο κύριος Βορύδης ουσιαστικά είπε κάτι το οποίο θα ήθελαν πάρα πολύ να πούν. Όμως, επίσημα υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές λένε αυτό το οποίο κατά κάποιο τρόπο εξέφρασε και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ότι δηλαδή το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία συγκυβερνά αυτή τη στιγμή με το ΠΑΣΟΚ είναι μια συνεργασία η οποία σαφέστατα δεν σημαίνει και ιδεολογική ταύτιση. Υπάρχουν διαφορές. Όμως, στόχος αυτή τη στιγμή, λένε από την κυβέρνηση, στελέχη της κυβέρνησης, είναι η κυβέρνηση να προχωρήσει και να πετύχει το στόχο της με αυτήν τη συνεργασία. Και αυτό μπαίνει περάνω των όποιων διαφορών, ε? Υπάρχουν οι διαφορές, αλλά αυτή τη φάση που βρίσκεται η χώρα, προτεραιότητα έχει να οδηγηθεί η χώρα εκτός κρίσης. Σας ευχαριστώ πολύ.